Βλέπουμε εδώ λοιπόν την κάρτα. Η ΑΕΛ με την ΑΕΚ άνοιξαν την αναμέτρηση, άνοιξαν την αυλαία της 20ης αγωνιστικής στο στάδιο Αλκαζάρα, όπου η ΑΕΛ μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση νίκησε την ΑΕΚ με 1-0 στο στάδιο Αλκαζάρα, με ένα γκολ του Ζουράφσκι στον ντεμπούτο του με την Βυσσίνη Φανέλα, που θα δούμε βέβαια και στην συνέχεια. Η Ηρακλή Ατρόμητος Αθηνών 1-1. Η ομάδα του Ηρακλή προηγήθηκε με τον Φωσέκα στο 47ο λεπτό, αλλά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα του Ατρομήτου κατάφερε να ισοφαρίσει με φάουλ που εκτέλεσε ο Λουτσάν και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι από το 60 ο Ηρακλής έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μαυρογεννίδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αποβολή όμως είχε και η ομάδα του Ατρομήτου. Ο Τρέχο αποβλήθηκε στο 22ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ενώ είχε και ένα δοκάρι η ομάδα του Ατρομήτου με τον Μερίνο στο 24ο λεπτό. Πάμε στο άλλο το παιχνίδι που έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης, Ηλεφόρος Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός Βέρεια 1-0 με γκολ του Ιβάντσιτς με απευθείας χτύπημα φάουλ. Η ομάδα του Παναθηναϊκού πήρε τη νίκη και διατηρείται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, όπως θα δούμε σε λίγο. Να πούμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα δοκάρι με τον Πόστιγκα στο 61ο λεπτό. Και περνάμε στα σημερινά παιχνίδια, στα παιχνίδια που έγιναν στις 3 το απόγευμα. Στο Παγκρίτιο στάδιο Εργοτέλης και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τέρματα 2-2. Προηγήθηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς με 2-0, στο 36 ο Μπρίτο το 0-1 και στο 55 ο Μπάρκοβλου το 0-2. Στο 82 ο Βακοφτσής μείωσε σε 1-2 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάθης ο Αμερικανός ήταν αυτός που έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα της Κρήτης. Πάμε στο άλλο το παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, Σκόντα Ξάνθη Λεβαδιακός 4-1. Στο 24ο λεπτό ο Τριτζόπουλος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, στο 38 ο Ραντζίνσκι έκανε το 2-0, μείωσε με φάουλ το Άντερσον ο Λεβαδιακός σε 2-1. Στο 70 ο Γκρέσλακ έκανε το 3-1 και στο 89 ο Πέγκο που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι έκανε το τελικό 4-1 σε αυτό το παιχνίδι. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης νικητής αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ με 3-0. Εύκολο θα λέγαμε ότι νίκησε τον Άρη. Στο 32 ο Μπαλάφας με κεφαλιά το 1-0, στο 37 ο Χρυσοδηλόπουλος το 2-0 και στο 45 ο Σάλμον με πλασέ το 3-0. Πανιώνιος Ολυμπιακός 0-4, μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Στο 4ο λεπτό ο Κοβάσεβιτς το 0-1, στο 27 με πέναλτι ο Τζόρτζεβιτς έκανε το 0-2, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος όταν ανατράπηκε από τον Μπερτή, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα από τον διτή της αναμέτρησης, τον κύριο Παμπορίδη. Στο 21ο λεπτό, στο 53 ο Κοβάσεβιτς έκανε το 0-3 και στο 81 ο Νούνιος έκανε το 0-4 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι αποβλήθηκε και ο Παρασκευάς Άντζελ στο 23ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και ολοκληρώνουμε με το παιχνίδι που έγινε στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Όφη 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Αστέρα στο 48 λεπτό με κεφαλιά του Φιλωμένου και στο 69 ο Σφακιανάκης με ανάποδο ψαλίδι σοφάρισε σε 1-1. Θα πρέπει να πούμε ότι στο 70 ο Κυριάκος που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης είχε δοκάρι, ενώ στο 73 ο Όφη έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γκέρμπερ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ωραία. Αυτά έγιναν στην 20η αγωνιστική και πριν πάρουμε ένα συνολικό σχόλιο από τον Μιχάλη Ιορδανίδη και από τον Θωμά και Παρίσι για το Παρίσι εξελίξει από το μαραθώνιο, για την θα μιλήσουμε σε λίγο αφού δούμε και τα στιγμήματα πιο διεξοδικά και αναλυτικά. Θα δούμε τη βαθμολογία λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός με 46 στην πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 44 μετά την νίκη που πέτυχε σήμερα στη Νέα Σμύρνη. Η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο κυνήγι της κορυφής από την ήττα της από την ΑΕΛ με 42. Εκκρεμεί ως γνωστόν η ιστορία η υπόθεση του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Ολυμπιακό. Αστέρας 32, Άρης 32, Ξάνθη 31 βαθμούς, Πανιώνιος 28, ΠΑΟΚ 26 με την πολύ μεγάλη νίκη στη κατάμεστη Τούμπα. Θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό το παιχνίδι. Λάρισα 25, Ηρακλής 23, ο Ατρόμητος 22, Όφη 20, 19 ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Λεβαδιακός 18, η Βέρεια 17, ο Εργοτέλης 14. Και στην επόμενη αγωνιστική θα έχουμε τις αναμετρήσεις της ΑΕΛ καταρχήν με τον Πανιώνιο που θα γίνει το Σάββατο, Βαγγέλη, έτσι. Απλά να πούμε ότι αυτή η αναμέτρηση θα γίνει το Σάββατο στις 5 παρατέταρτο και ανοίγει πάλι την αυλαία της 21ης αγωνιστικής. Στις 7 θα παίξουν Ολυμπιακός Εργοτέλης και την Κυριακή στις 3 ώρα παίζουν Λεβαδιακός Ηρακλής, Όφη Βέρεια. Στις 5 παρατέταρτο ΑΕΚ Σκόντα Ξάνθη. Την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και στις 7 η ώρα Άρης Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Αθηνών.